Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης παρουσιάζει τη σπαρταριστική κωμωδία «Γουρούνι στο Σακί» την Κυριακή 20 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Αμφιθέατρο του Τεϊσερών. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, συνεχίζοντας την πολύχρονη παράδοση να παρουσιάζει σημαντικές παραγωγές σε καλοκαιρινές περιοδίες, επέλεξε ένα απολαυστικό έργο ενός από τους μεγαλύτερους μάστορες της κωμωδίας. Ένα έργο που παρουσιάζει ενδιαφέροντες χαρακτήρες που χάνονται μέσα σε παρεξηγήσεις και παράλογες καταστάσεις. Είναι μια παράσταση που την διοργανώνει το ΔΠΘ Κρήτης, ένα από τα σημαντικότερα ΔΠΘ που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, με έναν πολύ δυνατό και ψυχή και πνοή του ΔΠΘ καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Μιχάλη τον Αεράκη. Την παράστασή μας σκηνοθετεί ο Γιάννης ο Καραχισαρίδης. Έχει κάνει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σκηνοθεσία. Και ήδη εδώ και 1,5 μήνα είμαστε σε όλη την Ελλάδα. Στο θείασο είναι ο Δημήτρης Οξιατάς, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η Μαρία Λάδου, η Δήμητρα Σιγάλα, ο Γιάννης Στρακόπουλος, ο Βασίλης Οπουλάκος. Είμαστε ένας μεγάλος θείασος και με αγαπητούς στον κόσμο ηθοποιούς και νομίζω ότι έχουμε κάνει μια παράσταση που αρέσει πολύ στον κόσμο και αυτό το λέω πια με εμπειρία γιατί έχουμε κάνει περίπου 30 παραστάσεις και η αποδοχή ήταν ενθουσιώδη σχεδόν σε κάθε παράσταση. Οπότε ελπίζω το ίδιο θα γίνει και στις Σέρες. Ο Πακαρέλ, ένας ευκατάστατος νεόπουλος αστός που φιλοδοξεί να παρουσιάσει την όπερα των Παρισίων, ένα έργο που έγραψε η αγαπημένη του κόρη. Αναζητώντας τον τενόρο που θα πρωταγωνιστήσει, εμπλέκεται σε μια σειρά γεγονότων. Σιγά σιγά όλα τα πρόσωπα του έργου αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις με το δικό τους τρόπο, σε σημείο που οι σχέσεις τους να οδηγούνται σε απίθανες και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Έτσι είναι και είναι και απογραφής έτσι. Ο Ζόρζ Φεϊντό που την έχει γράψει θεωρείται πια κλασικός, είναι μάστορας της φάρσας και προτεργάτης και πατριάρχης του είδους αυτού, ένα πολύ δύσκολο είδος που άνθησε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και τώρα νομίζω ότι με έναν τρόπο μπορεί και παίζεται ακόμη και στα δικά μας χρόνια, φυσικά λαμβάνοντας υπόψη την εποχή και το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, χωρίς όμως να πειράξουν ουσιαστικά το κείμενο. Κάναμε μια παράσταση που μυρίζει κλασικό, αλλά είναι και σύγχρονη. Και χαίρομαι γιατί την αποδέχεται ο κόσμος, και όχι απλώς την αποδέχεται, ανά κάθε δευτερόλεπτο γελάει, το ευχαριστιέται και νομίζω ότι ψυχαγωγείται με έναν πολύ όμορφο τρόπο, γιατί για μένα το ζητούμενο είναι αυτό. Είναι να γελάμε, αλλά να γελάμε ωραία, να ψυχαγωγούμε στον ωραίο τρόπο. Και το καλοκαίρι, επειδή απευθυνόμαστε και σε οικογένειες και σε μικρά παιδιά, έχουμε και μία έξτρα υποχρέωση και εμείς οι καλλιτέχνες να τους προσφέρουμε καλή ψυχαγωγία, όχι φτηνά πράγματα και εύκολα. Έχουμε δυσκολευτεί για να κάνουμε αυτή την παράσταση. Με την καλή έννοια και δυσκολευόμαστε κάθε μέρα που παίζουμε και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και μας βγάζει ασπροπρόσωπους αυτή η παράσταση. Κύριε Τζαλταπάση, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε σε Σέρες, γιατί έρχεται και καταγωγή από εδώ. Ακριβώς. Πόσο μάλλον. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχω καταγωγή στη μεριά του πατέρα μου από το Ιδονοφόρο της Σερών. Στα τελευταία χρόνια που με αξιώνει ο Θεός, έρχομαι με Σέρα και παραστάσεις και βλέπω συγγενείς, ξαδέρφες, ξαδέρφια. Έχω μάλιστα και έναν θείο μου, το Δημήτρη, που μου κάνει φανταστικό τυρί και το απολαμβάνω. Δηλαδή, ένα από τα καλά αυτής της δουλειάς είναι ότι ενώ θα ήταν δύσκολο να έρθω σε άλλη περίπτωση και χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι στην πατρίδα μου, γιατί ξέρετε, οι ρίζες είναι πολύ σημαντικό πράγμα και τις νιώθω μέσα στο DNA μου χαραγμένες και κάπως συγκινούμε κιόλας όταν έρχομαι στη Σέρα. Οπότε λοιπόν, ραντεβού στο ΤΕΗ των Σερών αύριο το βράδυ. Το κλασικό θέατρο το ανοιχτό στο ΤΕΗ που έρχεται όλος ο κόσμος στις παραστάσεις τα καλοκαίρια και το περιμένουμε και εμείς αύριο με πολύ χαρά να του προσφέρουμε ωραία ψυχαγωγία και πολύ 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 γέλιο. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Πιατάς, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Θανάση Τσαλταμπάσης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Μαρία Γεωργιάδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Δήμητρα Σιγάλα και Βασίλης Πουλάκος.